Μάλιστα, αυτά λοιπόν όσον αφορά στην Ορεστιάδα. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και συγκεκριμένα στις αυριανές εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη του νέου αρχηγού του κινήματος. Μαζί μας απόψε βρίσκεται ο βουλευτής του Εύρου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Δόλιος, για να συζητήσουμε όλα όσα θα συμβούν αύριο, αλλά και γιατί όχι τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αυριανή ημέρα, καθώς προχτές είδαμε και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο να καλεί τους φίλους και τα μέλη σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, όπως την χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα, προκειμένου να συμμετάσχουν και να δώσουν δυναμικό παρόν. Να ακούσω και το δικό σας πρώτο σχόλιο για την αυριανή διαδικασία. Είναι μια σημαντική μέρα για το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι είναι σημαντική μέρα όχι μόνο για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά για όλη την Ελλάδα. Καλούμαστε να επιλέξουμε τον νέο μας αρχηγό. Υπάρχει ένα ζήτημα που τίθεται από πολλούς ανθρώπους. Τι επιλογή θα κάνετε, αφού ο υποψήφιος είναι μόνο ένας? Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη της ηγεσίας της χώρας από τον Ιούνιο και μετά, και από τη στιγμή που λειτουργήσε ως de facto ηγέτης της χώρας εδώ και 9 μήνες, δεν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να μην το αναθέσει την ηγεσία της παράταξης. Γι' αυτόν τον λόγο τα όργανα του κινήματος δεν ενέκριναν άλλες υποψηφιότητες. Στην ουσία, καμία υποψηφιότητα δεν εξασφάλισε έναν επαρκή αριθμό ψήφων ή υπογραφών για να μπορέσει να έχει μια εγκυρότητα. Τώρα, τι νόημα έχει η αυριανή ψηφοφορία? Έχει το νόημα της συμμετοχής. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτές τις πρωτόγνωρες διαδικασίες της επιλογής του αρχηγού από τη βάση της καθιέρωσης του ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτές τις πρωτόγνωρες διαδικασίες τις υιοθέτησε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που είναι ένας πόρος, μια κατάκτηση, ένας πόρος, δεν θα πρέπει να το χάσουμε. Εμείς λοιπόν, και εγώ προσωπικά, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο αύριο να σπεύσει κυριολεκτικά στις κάλπες που στείνουμε στον νομό, να ψηφίσουμε Βαγγέλη Βενιζέλο για να εξασφαλίσουμε, να δείξουμε, να πείσουμε ότι εμείς όχι απλώς δεν έχουμε εγκαταλείψει την προσπάθεια, αρχίζουμε μια νέα περίοδο για το ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή που αρχίζει εκ των πραγμάτων μια νέα περίοδος για την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Βενιζέλος ρωτήθηκε ποιος είναι ο πύχης για την αυριανή ημέρα, δηλαδή με τι αριθμό θα ήταν ικανοποιημένος, αν το συγκρίνει κανείς με το 1 εκατομμύριο περίπου κόσμου που πήγε και ψήφισε τον κύριο Παπανδρέου. Τώρα να ρωτήσω και εσάς με τι αριθμό θα ήσταν ικανοποιημένος. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τόσο ρευστά τα πράγματα που οποιαδήποτε προσέγγιση θα μπορούσε να μας εκθέσει. Εκείνο όμως το οποίο έχω αντιληφθεί από πολλές επαφές που έχω κάνει αυτό τις 2-3 μέρες είναι ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Θα πάει για να δείξει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι για να πάει καλά η χώρα θα πρέπει πρωτίστως να σταθεροποιηθεί η παράταξη. Να πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Και το ξεκίνημα, η νέα αρχή γίνεται αύριο. Θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική συμμετοχή, γιατί θεωρώ, πιστεύω πραγματικά και όλοι το αντιλαμβάνονται, ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοκρατία στην Ελλάδα εάν ο κεντρός χώρος δεν εκπροσωπηθεί ικανοποιητικά με ένα σοβαρό ποσοστό στις εθνικές εκλογές. Και βεβαίως πιστεύω ειλικρινά ότι εάν τα αστικά κόμματα, να το πω έτσι γενικά, δεν πάνε καλά σε αυτές τις εκλογές, θεωρώ ότι αυτό που πετύχαμε με το PSI και τη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία θα έρθει στη Βουλή αυτή τη βδομάδα, δύσκολα θα το αξιοποιήσουμε. Κύριε Υπουργέ, επίσης αυτές τις ημέρες γίνεται πολλής λόγος, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, για τα γκάλοπ και τις δημοσκοπήσεις. Ρωτήθηκε και ο κύριος Βενιζέλος σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, φυσικά σε αυτές αναφέρομαι. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ? Βεβαίως ο κύριος Βενιζέλος είπε η νίκη και δεν κάνει λόγο για τίποτα άλλο, ούτε για συγκυβέρνηση, ούτε για συνεργασία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η νίκη είναι ο στόχος, έτσι? Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένας ικανότατος άνθρωπος. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ανέλαβε μια ηρωική προσπάθεια τον Ιούνιο. Δεν ήταν εύκολη η επιλογή του να αναδεχθεί την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της χώρας αυτή τη δύσκολη περίοδο. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος ήρθε στο ΠΑΣΟΚ το 1989. Τότε που είχαμε πάλι προβλήματα. Είναι η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα. Έρχεται στα δύσκολα. Αυτή τη στιγμή
πιστεύω ότι αυτό το έχει αντιληφθεί ο ελληνικός λαός, ότι δεν υπάρχει ικανότερος άνθρωπος για να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας την επόμενη περίοδο. Αυτή την αίσθηση, την οποία την έχει ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, παρά τα παράπονα του, παρά τον θυμό του, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, εκτιμώ ότι θα εμπιστεύεται ή θα αποδέχεται, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, θα αποδέχεται όσο περνάνε οι μέρες όλο και περισσότερο το Βαγγέλη το Βενιζέλο. Γι' αυτό πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τα γκάλο. Θα φανεί τις επόμενες 2 εβδομάδες, υποθέτω ότι θα παραιτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών κάποια στιγμή, ίσως και άμεσα, και θα ασχοληθεί και θα μιλήσει με την τύχη της χώρας. Με ειλικρίνεια, θα έλεγα με τόλμη, θα περιγράψει ποια είναι η κατάσταση της χώρας, τώρα που έχουμε πετύχει ορισμένα πράγματα, ποια θα είναι η επόμενη περίοδος και προπάντων θα μιλήσει και για τις πενόμενες κυριολεκτικά κοινωνικές ομάδες, θα μιλήσει για τα νοικοκυριά τα ελληνικά τα οποία δυσκολεύονται, θα μιλήσει για τους ανέργους, θα μιλήσει με ειλικρίνεια, αλλά θα δώσει και μια προοπτική. Είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Τώρα φυσικά θα σας ρωτήσω, κύριε Ντόλιο, πώς μπορεί άραγε το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει αυτή την εικόνα και να ο κόσμος να το ξαναεμπιστευθεί. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε πάθει μια πολιτική λογοτομία εδώ και πολλούς μήνες. Δηλαδή, πέραν του ότι κάναμε λάθη, έχουμε αμαρτίες και στο παρελθόν και υπήρχαν λάθη, ολιγορίες, καθυστερήσεις και σε αυτήν τη διετία, δεν καταφέρουμε να περάσουμε και τις επιτυχίες μας. Παραδείγματος χάρη, δεν μιλήσαμε πολύ για την κυβερνητική μοναξιά της διετίας που διανύσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήμασταν κυριολεκτικά μόνοι μας. Όλα τα άλλα κόμματα ήταν απέναντι. Δεν μιλάω για τις κοινωνικές ομάδες, για τον συνδικαλισμό, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι απέναντί μας. Δεν συνέβη αυτό στην Ιρλανδία, δεν συνέβη στην Πορτογαλία, δεν συνέβη στην Ισπανία, συνέβη στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε μια έτσι ηρωική κίνηση, θα έλεγα. Μια κίνηση αυτοθυσίας. Είπε παραιτείται από πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που είχε άλλα 2 χρόνια μπροστά του, είπε παραιτείται για να εξαναγκάσει τα κόμματα να συνεργαστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και το κατάφερε. Έχουμε μια κυβέρνηση, λόγω της παραιτήσεως του Παπανδρέου, μια κυβέρνηση Παπαδήμου. Και δεν τονίσαμε επίσης ότι εκείνη η περίφημη συμφωνία της 26 Οκτωβρίου, για την οποία προπυλακίστηκε το σύνολο του πολιτικού κόσμου και ιδιαίτερα της κυβέρνησης κατά την παρέλαση της 28ης, που μιλούσε για προδοσία, αυτήν τη συμφωνία κάναμε έναν αγώνα όλοι μαζί για να την υλοποιήσουμε, για να την πετύχουμε, για να την περάσουμε. Για αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε μιλήσει. Γι' αυτό μίλησε για πολιτική λογοτομή. Εδώ και καιρό, κυριολεκτικά, το ΠΑΣΟΚ είναι άφωνο. Έχω τη γνώμη ότι αυτός που μπορεί τις επόμενες 2 εβδομάδες να τονίσει με σαφήνεια κάποια πράγματα, να μιλήσει για τα λάθη μας, για τις αδυναμίες μας, να μιλήσει όμως και για τις επιτυχίες και για τις προοπτικές που δημιουργούνται για τη χώρα από εδώ και πέρα, είναι μόνο ο Βαγγέλης Βενιζέλος και θα το κάνει. Γι' αυτό ενδεχομένως και το ΠΑΣΟΚ να κατέληξε μόνο σε έναν υποψήφιο και στο συγκεκριμένο υποψήφιο, αν θέλετε. Ήταν φανερό. Ίσως να θεωρεί ότι μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να αλλάξει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις κάπως το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη χώρα. Ναι, είναι ένα πρόσωπο ικανότατο. Θέλω να πω ότι εγώ στο κανάλι σας, εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, είπα πριν από 3 περίπου εβδομάδες ότι από τη στιγμή που λειτουργήσε ως de facto ηγέτης της χώρας, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην το αναθέσει την ηγεσία της παράταξης. Και αυτό ήταν το κλίμα παντού, όπου και να πηγαίναμε. Ήταν κάτι, έτσι, μια διαφαινόμενη λύση από μακριά, με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό και οι υποψηφιότητες που εμφανίστηκαν δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Θα έλεγα ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόταν ότι και μια υπογραφή ή μια στήριξη μιας άλλης υποψηφιότητας θα γινόταν για το Θεαθήνε. Αυτό, αν θέλετε, είναι που μας δημιουργεί και την ανάγκη να καλέσουμε πραγματικά σε ένα προσκλητήριο κινητοποίησης για ένα νέο ξεκίνημα αύριο, όλους τους ανθρώπους να έρθουν να ψηφίσουν. Όσοι αντιλαμβάνονται ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα πρέπει να διασφαλίσει ο κεντρός χώρος, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια σοβαρή εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή, όσοι αντιλαμβάνονται ότι η χώρα,
τώρα που πέτυχε ορισμένα πράγματα, δεν μπορεί να βγει από την κρίση εάν υπάρξει μια βουλή κουρελού, να το πω έτσι. Πάντως βλέπω, κύριε Υπουργέ, πως ήδη έχετε αρχίσει να κάνετε μότο σας το σύνθημα του κυρίου Βενιζέλου, το αρχίζουμε. Το έχετε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές στη συζήτησή μας. Ίσως να ήταν και τελικά μια πιασάρικη λέξη το αρχίζουμε. Έχει υποθεί αρκετές φορές από την ημέρα που την πρώτο είπε τουλάχιστον ο κύριος Βενιζέλος. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε εσάς επί προσωπικού. Στις επικείμενες εκλογές θα είστε ξανά υποψήφιος? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτή την ώρα όποιος από εμάς εγκαταλείψει το καράβι, το λιγότερο το οποίο θα χωριστεί, το λιγότερο με το οποίο θα χαρακτηριστεί είναι ως ρύψασπης. Αυτές τις δύσκολες στιγμές οφείλουμε όλοι να δώσουμε τη μάχη. Προσωπικά πιστεύω ότι η επόμενη περίοδος στην Ελλάδα, τώρα που έχει δημιουργηθεί και μια κουλτούρα συνεργασιών εκ των πραγμάτων, φαίνεται ότι δύσκολα θα υπάρξει αυτοδυναμία, θα είναι μια περίοδος που οι βουλευτές θα έχουν να παίξουν έναν άλλο ρόλο, διαφορετικό από αυτό που συνηθίσαμε μέχρι τώρα. Η χώρα θα λειτουργήσει αντίθετα. Όσοι από εμάς ονειρεύονται ή προσπαθούν να πείσουν και τους πολίτες, λέγοντας ψέματα στην ουσία, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση που μας οδήγησε στον όλεθρο, κοντά στο χείλος του γκρεμού, λένε πλανώνται πλάνην ικτρά. Λέω λοιπόν ότι θα συμμετέχω για δύο λόγους. Αφενός γιατί νιώθω υποχρεωμένος να δώσω τη μάχη, αφετέρου γιατί πιστεύω ότι αυτήν τη νέα περίοδο είναι αναγκαίες φωνές στη Βουλή που συγκροτούνται, που προκύπτουν από γνώση, από άποψη και για το πώς φτάσαμε εδώ και για το τι κάναμε αυτή τη διετία και για τα λάθη μας και για τις παραλήψεις και για τις αδυναμίες και κυρίως όμως για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η χώρα και πώς θα πλασαριστεί στους νέους συσχετισμούς δυνάμεων που φαίνονται ότι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, κύριε Βουλευτά, θα είστε ξανά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, γιατί πολύ απλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα όσα μας είπατε, ο καπετάνιος στα δύσκολα φαίνεται. Έτσι, και είναι ο τελευταίος που εγκαταλείπει το καράβι. Ακριβώς. Λοιπόν. Νομίζω θυμάμαι μια έκφραση του Ανδρέα του Λοβέρδο όταν πήγε στο Υπουργείο Εργασίας που είπε: «Εδώ σε θέλω μάστορα». Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπατε για τον κύριο Λοβέρδο, να δράξω την ευκαιρία και να σας ρωτήσω για να κλείσουμε έτσι με αυτό. Τις άλλες κινήσεις, πολιτικές κινήσεις που έχουν γίνει από τα υπόλοιπα, από κάποια άλλα στελέχη του Πασόκ, όπως τον κύριο Ραγκούση που έκανε δικό του πολιτικό φορέα, την κυρία Κατσέλη με τον κύριο Καστανίδη, όλα αυτά πώς τα βλέπετε? Ο κύριος Ραγκούση δεν έκανε πολιτικό φορέα. Μια δική του κίνηση μέσα στο Πασόκ. Να διαμορφώσει μια άποψη ως ρεύμα την ονομάζει μέσα στο Πασόκ μετά τις εκλογές, νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Τώρα για την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Καστανίδη, θεωρώ ότι έκαναν λάθος. Είναι στελέχη με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα χρησιμοποιήσω άσχημες εκφράσεις. Δεν το έκανα ποτέ για κανέναν, ούτε σε προηγούμενες περιόδους. Θεωρώ ότι έκανα λάθος και αυτό το λάθος θα καταδειχθεί στις εκλογές. Εξάλλου, είναι δύο επιφανείς στελέχη. Εάν όλοι μας έχουμε κάποιες ευθύνες για τη διαδρομή που ακολουθήσαμε, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες ευθύνες από τους απλούς βουλευτές, μεγαλύτερες ευθύνες από μένα που ήμουν υφυπουργός της κυβέρνησης αυτή. Δεν είναι εύκολο να διαφοροποιήσουν τη στάση τους από την μέχρι τώρα διαδρομή, την προσωπική τους, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όλη αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αύριο λοιπόν από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6, αν δεν κάνω λάθος, θα μπορούν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, χωρίς διατυπώσεις, μπορούν να πάνε στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, στο δεύτερο έδωσο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις Φέρες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Σουφλί, στο Δήμο, στο Διδημότικο, στο Δήμο, στους Μεταξάδες θα στηθεί κάλπη, στην Ορεστιάδα θα στηθεί κάλπη, έτσι ώστε να υπάρχουν κάλπες κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να δείξουν, που πιστεύουν ότι για να μπορέσει να πάει καλά η χώρα, πρέπει να πάει καλά ο κεντρώος χώρος. Βέβαια, καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι ο κόσμος είναι και αγανακτισμένος και πικραμένος και στεναχωρημένος. Πολλοί θα σκεφτούν και τι να πάω να κάνω και γιατί να σηκωθώ και τι κατάλαβα που το έκανα την προηγούμενη φορά και δες που βρεθήκαμε. Τα αντιλαμβάνεστε και εσείς ζείτε σε αυτή την κοινωνία και είναι δύσκολο, έτσι. Κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή σήμερα βγήκε με ένα διαφορετικό ύφος για πρώτη φορά, δεν ξεχνάμε τις ευθύνες μας. Εγώ
θεωρώ ότι δεν φτάνει μια συγγνώμη από όλους μας για το που οδηγήθηκε η χώρα. Χρειάζεται μια παραδοχή των λαθών μας. Εγώ λοιπόν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την μεγαλύτερη ίσως ευθύνη για την κουλτούρα που διαμορφώσαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Για το ότι ζήσαμε πολύ περισσότερο καλά από όσο μας επέτρεπαν τα οικονομικά δεδομένα. Θα έλεγα ότι έχει και ευθύνη για το ότι ως ηγεμονική πολιτική δύναμη και ως κυρίαρχος πολιτικός λόγος διαμόρφωσε τα άλλα κόμματα κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Πολλές φορές τα άλλα κόμματα λειτουργήσαν χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή μίλησα για συγγνώμη, θέλω να πω κάτι που το ξανά έχω πει, που το έχω ξαναπεί. Την περίοδο της διακυβέρνησης του Καραμαλή, εμείς λέμε ότι έκανε σπατάλες, δανείστηκε, όλη αυτή την κριτική που έχουμε κάνει. Είναι η ώρα όμως και της αυτοκριτικής, για να έχει νόημα η συγγνώμη. Τι λέγαμε εμείς, σκορπούσε και του λέγαμε λίγα δίνεις. Διόριζε και του λέγαμε λίγα διορίζεις. Λίγους διορίζεις. Μόνον εμείς το κάναμε. Τι κάναν τα κόμματα της αριστεράς? Τα ίδια και μάλιστα με πιο μεγάλη ένταση. Πλειοδοτούσαν σε όλα τα αιτήματα όλων των κοινωνικών ομάδων, μη λαμβάνοντας υπόψη όχι την οικονομία, μη λαμβάνοντας υπόψη την απλή αριθμητική. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Το έχω πει με άλλα λόγια και με πιο απλά σε άλλη στιγμή. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να γυρίσουμε το κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω, να αδειάσουμε ό,τι είχαμε μέσα στο κεφάλι μας αυτή την περίοδο, να πούμε στον κόσμο την αλήθεια για να έχει πιθανότητες αυτή η χώρα να ορθοποδήσει σε μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Είπαμε, αύριο ξεκινάει αυτή η ισοκομματική διαδικασία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φυσικά, θα παρακολουθήσουμε και τα αποτελέσματά της. Και βεβαίως, μετά θα έχουμε και όλο το χρόνο να κάνουμε τις όποιες εκτιμήσεις, αναλύσεις γύρω από αυτή τη διαδικασία. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.